Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα και πλέον σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς. Ο αγώνας προεκλογικός έχει ανάψει για τα καλά σε όλους τους Δήμους, από ότι τα πράγματα δείχνουν και φαίνονται μέχρι τώρα σε όλους τους Δήμους, μάλλον πάμε για δεύτερη Κυριακή, βέβαια αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες του κάθε Δήμου. Επίσης μεγάλη μάχη στην περιφέρεια, τα παρακολουθείτε λίγο πολύ εξάλλου καθημερινά εδώ από το κανάλι της TV10. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τι γίνεται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης η μεγάλη μάχη θα δοθεί και στην Ευρωβουλή, μια μάχη όπου αναμένεται να καθορίσει και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, αν δεν έχουμε ήδη πολιτικές εξελίξεις, γιατί κρατήσουμε αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με την ψήφο εμπιστοσύνης όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η κουβέντα στη Βουλή. Πάμε όμως εμείς να ασχοληθούμε εδώ με τα δικά μας και πιο συγκεκριμένα πάμε να ασχοληθούμε με το Δήμο Πύλης, όπου εκεί αναμένεται να δοθεί επίσης μια πολύ μεγάλη μάχη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον Θέμη, τον Θύμιο Ζάχο, όπως τον ξέρετε περισσότεροι, υποψήφιο με τον Θοδωρή τον Χίρα, να τον καλησπέρασουμε. Καλησπέρα σας κύριε Ζάχο. Καλησπέρα κύριε Κοντέ, καλησπέρα στους θεατές σας, Χριστός Ανέστη. Πλέον τελική ευθεία, έτσι. Ο κύβος ερήφθη, τα ψηφοδέλτια έχουν βγει, ναι. Ξέρετε μάλλον όλοι σας τον αντίπαλό σας, έχετε υπολογίσει τι γίνεται σε κάθε περιοχή και σε κάθε χωριό. Πώς βλέπετε καταρχήν από εκεί τη μάχη? Βλέπω μια αισιοδοξία μεγάλη στο συνδυασμό σας, ούτε και άλλους δηλαδή. Υπάρχει μια αισιοδοξία στο συνδυασμό μας. Την Κυριακή κλείσαμε το ψηφοδέλτιο, πήγαμε το καταθέσαμε στο Πρωτοδικείο Τρικάλων. Καταζήτηστηκε από την πλευρά του κύριου Θόδωρου του Χίρα ένα δυνατό, πιστεύω, ψηφοδέλτιο με ανθρώπους γνωστούς στην ευρύτερη κοινωνία των Τρικάλων. Έμπειρους ανθρώπους, αλλά που πλησιώνεται και με νέους ανθρώπους όπως είμαστε εμείς, έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη των εκλογών της 26ης Μαΐου. Γιατί με το Θοδωρή τον Χίρα, κύριε Ζάχο? Είχα κάνει μια πρώτη συνάντηση με τον κύριο Χίρα το Σεπτέμβριο μήνα και μου έδειξε δείγματα ότι είναι ο πολιτικός της νέας εποχής, της νέας γενιάς, αυτός που μπορεί να δώσει το έναυσμα για να γυρίσει σελίδα ο Δήμος Πύλης, να φύγουμε από τις πολυκομματικές αντιλήψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας και τα προηγούμενα χρόνια. Έδειξε ότι ο άνθρωπος σε κοιτάει στα μάτια, δεν σου λέει ψέματα. Αν μπορεί να κάνει κάτι θα σου το πει ότι ναι γίνεται, αν δεν μπορεί να κάνει θα σου πει, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό, ότι είναι εφικτό. Δείχνει, είναι επιστήμονας, είναι γιατρός, δείχνει δείγματα ενός σοβαρού ανθρώπου που ασχολείται σοβαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικώντας το δημαρχιακό θόκο και αποφάσισε κι εγώ να συνεργαστώ μαζί του, να συμπορευτούμε για να αλλάξουν τα πράγματα στο δικό μας Δήμο, στο Δήμο Πύλης. Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Δήμο Πύλης? Τα προβλήματα δεν σταματά να υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν και πάντα πρέπει να φροντίζει η Δημαρχιακή Αρχή και ο κάθε αντιδήμαρχος από το πόστο του να τα αντιμετωπίζει και να τα λύνει. Αλλά αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί το στίγμα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι παρατήθηκε ο Δήμος και ξαφνικά προεκλογικά ξεκινήσαν να γίνονται κάποιες κινήσεις από το Δήμο και αυτό νομίζω έγινε και πιο έντονα τις τελευταίες μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται μόνο και μόνο για ψηφοθερικούς λόγους. Δηλαδή βλέπουμε μια σειρά έργα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Βλέπουμε μια σειρά έργα και δεν παρατηρείται μόνο στο Δήμο Πύλης αυτό, παρατηρείται στους περισσότερους Δήμους. Και αυτό ενδεχομένως ίσως κατατάσσει και τους περισσότερους δημάρχους σε μια παλαιοκομματική αντίληψη, πιστεύοντας πως αν κάνουν κάποια έργα τελευταία στιγμή θα κερδίσουν και την εμπιστοσύνη του κόσμου ή την ψήφο του κόσμου.
Αυτό συμβαίνει και στο Δημοπύλη. Συμβαίνει κατά κόρο στο Δημοπύλη, βλέπω έτσι, σε αρκετά χωριά και βλέπουμε τώρα να αναδεικνύονται κάποια έργα. Νομίζω ότι οι πολίτες του Δήμου Πύλης, όπως και όλοι οι Έλληνες, ζουν στο πετσί τους τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μια οικονομική κρίση, τεράστια προβλήματα, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι άνθρωποι. Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε τα προβλήματά μας. Ο καθένας τα ξέρει από την οικογένειά του. Έτσι, μπράβο. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει τέτοια πράγματα 5 χρόνια να μην κάνουμε τίποτα και το τελευταίο εξάμηνο, τρίμηνο, δίμηνο, μήνα ή εβδομάδα να τρέχουν να γίνουν τα έργα και όλες οι μικροεξυπηρετήσεις. Και αυτά τα πράγματα νομίζω προκαλούν χειρότερα τον απλό πολίτη, τον πολίτη που δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για τον τόπο του. Αυτό το εισπράεται στην περιοχή τη δική σας που είστε. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, ναι, να βλέπει και λέει, μα τι γίνεται τώρα, μας κοροϊδεύουν, τώρα, ναι, θυμηθήκαν. Κάθε νοήμων άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό. Τον προκαλούν και νομίζω ότι δράει διαφορετικά. Δεν είναι η Δημαρχιακή Αρχή για να εξυπηρετεί για 6 μήνες ή για ένα χρόνο. Εκλέγεται για μια τετραετία ή για μια πενταετία που ήταν η προηγούμενη και πρέπει να είσαι δίπλα στον πολίτη, κοντά στον πολίτη, στο μέτρο του δυνατού και να βοηθάς. Άλλωστε γι' αυτό και σε εξέλιξαν οι πολίτες. Κύριε Ζάχου, πολλά ακούγονται τελευταίο καιρό και για διάφορα άλλα όσον αφορά τον προεκλογικό αγώνα. Απειλές, εντάσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από την πεπατημένη, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν έχει πέσει και στη δική σας αντίληψη. Τουλάχιστον υπάρχουν αρκετές και καταγγελίες πάλι στην προσθέτη κατεύθυνση. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Δεν ξέρω τι ισχύει από αυτά. Προφανώς για να τα αναφέρει ο κόσμος. Όπου υπάρχει καπνός μπορεί να υπάρχει και φωτιά. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο 2019 και να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις από μια δημοτική αρχή, από μια δημοτική ομάδα, από μια υποψήφια δημοτική ομάδα, να προκαλούν τον κόσμο με απειλές αν υπάρχουν. Νομίζω ότι ο κόσμος θα αντιδράσει διαφορετικά, γιατί καλώς ή κακώς εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνει εδώ. Φαντάζομαι πως όχι. Πολλά έχουν ακουστεί όμως και για τα οικονομικά του Δήμου. Την διαφάνεια, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται από πλευράς του Δημάρχου αλλά και της δημοτικής του ομάδας, των αντιδημάρχων που έχουν υπάρξει. Μάλιστα είχαμε και καταγγελίες για συγκεκριμένα πράγματα στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Πύλης. Γι' αυτό, τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς αν εκλεγούμε σαν επόμενη Δημοτική Αρχή θα πούμε όλα στο φως. Αυτή θα είναι η πραγματική διαφάνεια. Ο κόσμος να γνωρίζει τι γίνεται, πού είναι οι αναθέσεις, αν θα υπάρχουν αναθέσεις. Γι' αυτό πρέπει να κατεβαίνουν στην πολιτική σκηνή άνθρωποι με ανιδιοτέλεια, να μην υπάρχει κάποιο προσωπικό οικονομικό συμφέρον για οποιοδήποτε, ούτως ώστε να φύγουν και οι αμφιβολίες και από τον τελευταίο πολίτη σε αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα πάρετε και μέτρα πέραν όλων αυτών, έτσι. Δηλαδή θα ελέγξετε τι παραλαμβάνει, τι δεν παραλαμβάνει, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Πιστεύω οποιοδήποτε θα πάει να λάβει ένα πόστο ή σε μια επιχείρηση ή σε μια υπηρεσία, αν αναλάβει κάπου ή στο Δήμο, για παράδειγμα, θα πρέπει να ελέγξει και να έρθουν όλα στο φως, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κόσμος τι πραγματικά έχει συμβεί και από εκεί και πέρα να αναλάβει και η επόμενη Δημοτική Αρχή της ευθύνης της. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει από πού ξεκινάμε και πού τελειώνουμε. Το βασικότερο πράγμα αυτό, γιατί θα ζητήσει και από τον επόμενο που θα εκλεγεί, όποιος και αν είναι αυτός, το λόγο. Έτσι, θα του πει τι έγινε, τι δεν έγινε. Γιατί φανταστείτε, ξέρω εγώ, να είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, αν είσαι εσύ η επόμενη Δημοτική Αρχή, και βρείτε αυτό που λέμε
άδεια ταμεία ή βρείτε σε κάποια σημεία ατασταλείας. Ξαφνικά μπορεί στην πορεία να το φορτωθείτε εσείς οι ίδιοι όλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια, από πού ξεκινάμε, με ποια βάση, με τι στοιχεία έχουμε, ποια είναι τα ταμεία, ποια είναι τα διαθέσιμα, ούτως ώστε να είναι όλα στο φως και να ξέρουμε ότι ξεκινάμε από αυτό το σημείο. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει από πού ξεκινάμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, μπορεί να φορτωθούμε βάρη προηγούμενων τετραετιών και να τα κουβαλάμε κι εμείς και να κατηγορηθούμε κι εμείς από τον κόσμο για κάποια πράγματα στα οποία μπορεί να μην φταίμε. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι τομείς που θα επικεντρώσετε το ενδιαφέρον το δικό σας? Εγώ προσωπικά μπορώ να προσφέρω από όπου και αν με χρειαστεί ο Δήμαρχος, αν εκλεγώ πρώτα ο Θεός, σε οποιοδήποτε πόστο, σε οποιοδήποτε μετερίζει, με χρειαστεί ο Δήμαρχος, μπορώ να βοηθήσω, να δώσω τις δυνάμεις μου και από εκεί και πέρα σαν τομέας περισσότερο ο αγροδιατροφικός τομέας, γιατί ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, είμαι εκτενίατρος. Αυτό θέλαμε. Ο πρωτογενής τομέας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά σε οποιοδήποτε πόστο μπορώ να ασχοληθώ και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Καθημερινά, φαντάζομαι, λόγω της δουλειάς σας, κτηνίατρος στο επάγγελμα, δέχεστε ένα σωρό κόσμο. Ένα σωρό αγρότες, ένα σωρό κτηνοτρόφους, οι οποίοι είτε έχουν λίγα ζώα στο σπίτι, είτε είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, γιατί είναι και η περιοχή κτηνοτροφική κατά πολύ μεγάλο μέρος. Επιχειρηματίες. Ναι. Επιχειρηματίες. Όλοι αυτοί, ποια είναι τα παράπονα που σας μεταφέρουν για το Δήμο? Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Περισσότερο όμως ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει επικουρικά σε αυτούς τους ανθρώπους μέσω διοργάνωσης συνεδρίων ή ημεριδών και επισκέψεων στο εξωτερικό. Το έχουμε σκεφτεί και αυτό, να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας για να μπορούμε και εμείς σαν Ελλάδα, σε αυτόν εδώ τον τόπο που είναι ευλογημένος, πιστεύω, για αγροτική παραγωγή και για πρωτογενή τομέα, να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα, τι κάνουν οι άλλες χώρες, οι πιο αναπτυγμένες από εμάς, και καταφέρουν και έχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τα προωθούν στις αγορές, γιατί καλώς ή κακώς έτσι δουλεύει η αγορά. Εμείς θα είμαστε μαζί τους, θα τα διοργανώσουμε και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ. Τώρα δεν πιστεύω να πάτε εσείς βόλτες όπως κάναν κάποιοι προηγούμενοι. Όχι, δεν θα κάνουμε βόλτες. Θα πάμε για να μπορέσουμε να επιμορφωθούμε όλοι μας, και εγώ και οι υπεύθυνοι και οι αγρότες ή κτηνοτρόφοι της παραγωγής μου, της περιοχής μας. Ως κτηνίατος, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον εδώ στην πόλη των Τρικάλων και στο Δήμο Τρικαίων είναι τα αδέσποτα. Αυτό το συναντάτε εσείς στο Δήμο Πύλης? Υπάρχει ως πρόβλημα, έχει καταγραφεί? Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα δέσποτα, αλλά υπάρχουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία αν υπάρχει θέληση και αν υπάρχει θέληση από τη Δημοτική Αρχή μπορεί να το λύσει κατά το μέτρο του δυνατού. Πιστεύω σαν επόμενη Δημοτική Αρχή θα κινηθούμε πολύ πιο έντονα με τα προβλήματα των αδέσποτων. Να λυθεί ένα πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν αγέλες όταν μαζεύονται πάρα πολλά και μπορεί να δημιουργήσουν ζημιά, μπορεί να στοιχήσει και τη ζωή σε κάποιον άνθρωπο και είναι κρίμα. Είναι κρίμα και στέλνει για τα ζώα, πολλές φορές, γιατί όταν... Και αυτά ταλαιπωρούνται, αλλά δημιουργούν και προβλήματα στους συνανθρώπους μας. Φαντάζομαι ότι θα οργανώσετε ένα ακτινιατρίο σε επίπεδο Δήμου, μιας και είστε και ειδικός στο χώρο, δηλαδή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, καλύτερο για τους, και για τα ζώα και για τους πολίτες. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα, μιας και όπως είπαμε πριν, είναι μια περιοχή η οποία στηρίζεται στην κτηνοτροφία. Πιστεύετε πως μπορεί να δέσει η κτηνοτροφία
με τον τουρισμό. Δηλαδή, αυτά τα δύο τα κομμάτια μπορεί να παντρευτεί ο κάμπος κατά κάποιο τρόπο, κτηνοτροφία και αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, που κατά κύριο λόγο εκεί στηρίζεται ο ορεινός όγκος. Νομίζω ότι γίνεται και αυτό. Υπάρχουν η λέξη αγροτουρισμός από αυτό προέρχεται, από τα προϊόντα που παράγει η περιοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποια προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Πύλης, ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν με τον ορεινό όγκο, το τουριστικό κομμάτι του ορεινού όγκου, για να πεις ότι δεν είναι προϊόντα της περιοχής μας. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε άνετα. Θεωρώ δηλαδή ότι κάλλιστα θα μπορούσε δηλαδή, και σε μια πιο οργανωμένη βάση, και όπως είπατε πριν με τα συνέδρα τα οποία θα βγαίνει ούτως ή άλλως στο εξωτερικό, και θα υπάρχουν οι παραστάσεις οι ανάλογες που θα αποκτά κανείς, κάποια στιγμή αυτό να συντηθεί. Γιατί είναι ένα σημαντικό πράγμα. Δεν καταφέραμε βασικά πράγματα σε αυτή τη χώρα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε ανάπτυξη. Όταν εμείς. Μίλαμε πολύ πίσω. Είναι διανόητο να παράγουμε ντομάτα εμείς, να μην έχουμε να φάμε ντομάτα ή να φέρουμε ντομάτα απ' έξω και να δέσουμε τους ξένους ντομάτα επειδή έχει φτερότερο κόστος παραγωγής. Λέει ένα ζήτημα και αυτό που θα πρέπει. Τώρα θα μου πείτε πόσο μπορούν οι Δήμοι να παρέμβουν και τη δυνατότητα που έχουν. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από προγράμματα όπως είπατε και πριν, αλλά και από επισκέψεις στο εξωτερικό, κάποια λύση θα βρεθεί. Είπα και πριν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε επικουρικά και να τα διοργανώσουμε, να οργανώσουμε και να βοηθήσουμε τους συνδυασμούς της περιοχής μας, αν μπορούν να γίνουν και περισσότεροι ακόμα καλύτερα, γιατί ατομικά είδαμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά. Έτσι σκεφτόμαστε και το συνδυασμό μας να κινείται πιο συλλογικά, γιατί όταν είναι πολλοί κάτι μπορεί να πετύχουν. Όταν είναι ένας δεν μπορεί να πετύχει αυτά που πετυχαίνει μια ομάδα. Σαφέστατα, σε αυτή την περίπτωση είναι σίγουρα, χρειάζεται συλλογικότητα. Τα προβλήματα σε επίπεδο του πρώην Δήμου σας τα έχετε καταγράψει, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει... Εννοείται πρώην Δήμο... Του πρώην Δήμου Πιαλίων. Ναι. Τι πιστεύετε θα πρέπει να δοθεί, πώς πρέπει να ιεραρχηθούν εκεί πέρα και να δοθεί προτεραιότητα. Σε ποια πρέπει να δοθεί κάποια προτεραιότητα κατά την άποψή σας. Ο πρώην Δήμος Πιαλίων, η καθημερινότητα, η καθαριότητα, είναι λίγο, επειδή είναι βατός ο Δήμος στα περισσότερα χωριά, μόνο η Πιαλία είναι που είναι λίγο και η Φιλήρα λίγο σε ημιωρινή περιοχή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις κατολιστήσεις που έγιναν στο χωριό μου πέρυσι. Δεν βρέθηκε λύση. Με αυτό το ζήτημα τι γίνεται αλήθεια, προχωράει καθόλου? Δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά νομίζω οι άνθρωποι έχουν παράπονα και προβλήματα από την όλη κατάσταση αυτή. Δεν έχει δοθεί λύση. Είναι ένα ζήτημα που αν εκλεγείτε μάλλον θα το χρεωθείτε εσείς και θα πρέπει να τρέχετε. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται, την αλήθεια, για να ξεκινήσουμε από τη βάση που πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρατε στους συνδημότητες σας ως Θημνιοζάχος? Εμείς σαν επόμενη δημοτική αρχή, αν εκλεγούμε, θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία και τον τρόπο σκέψεως των συνδημοτών μας, να μάθουν να σκέφτονται συλλογικά, με το ατομικό συμφέρον και για δημοτική αρχή για τους λίγους. Είδαμε ότι μόνο οι λίγοι εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς θα είμαστε η δημοτική αρχή όλων των ανθρώπων, μηδενός εξαιρουμένου, είτε μας ψήφισε είτε όχι, ούτως ώστε να περάσουμε σε μια νέα εποχή και σε ένα καινούργιο τρόπο σκέψεως, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω και το τελευταίο χωριό έχει δικαίωμα αυτό να το διεκδικεί. Ως συνδυασμός έχετε σύμπνοια, έτσι, έχετε ομόνια από ό,τι βλέπω, συνεννοείστε. Ναι. Επειδή οι περισσότεροι είμαστε νέοι άνθρωποι, δεν έχουμε βαρύδια το παρελθόν τους. Σκεφτόμαστε
λίγο ή πολύ σκεφτόμαστε συλλογικά, δεν κοιτάμε το ατομικό συμφέρον. Ξέρουμε ότι αν δεν εκλεγούμε δημοτική αρχή ή και εγώ να εκλεγώ, ξέρουμε ότι αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και έτσι προσπαθούμε συλλογικά να δουλέψουμε ώστε να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή και από εκεί πέρα όποιος μαζέψει περισσότερους ψήφους ας εκλεγεί και ας προσφέρει στον τόπο μας. Να ρωτήσω εγώ γιατί να ψηφίσει κάποιος Θήμιο Ζάχο. Εγώ κύριε Κουντέ... Δύσκολη ερώτηση τώρα. Ο κόσμος που με ξέρει... Να μιλάμε για τον εαυτό μας. Ναι. Ο κόσμος που με ξέρει στην περιοχή μου, με ξέρει από μικρό παιδί, ξέρει, αν το πούμε και ιατρικά, το ιστορικό μου, ξέρει πώς ξεκίνησα, έφυγα, σπούδασα, επέστρεψα στην περιοχή μου, δημιούργησα εδώ οικογένεια στην περιοχή μου. Όλα αυτά λόγω αγάπης για την περιοχή μου, για τα χωριά μας. Ξέρει πως από τα πόστα που έχω αναλάβει... Να πούμε λίγο για τα πόστα που έχετε αναλάβει. Πόσο έχω προσφέρει. Και να ξαναπούμε, να πούμε λίγο για τα πόστα. Γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Γιατί δεν είναι μόνο δικές της περιοχές, είναι και περιοχές... Έτσι, δεν είναι μόνο δικό σας πρώην δήμος, μάλλον να το βάλω έτσι καλύτερα γεωγραφικά, είναι και οι υπόλοιποι δήμοι. Να πούμε λίγο τι είχατε κάνει πριν, γιατί είχατε αναλάβει διάφορα έτσι. Ειδικά με τον αθλητισμό από τη ΣΕΡΟ. Έχω διατελέσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο χρόνια πρόεδρος επί μια δεκαετία στο χωριό μου στην Πιαλία. Καταφέραμε, κάναμε ένα αξιόλογο σύνολο, μια αξιοπρεπή ομάδα. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Έχω διατελέσει μετά στο χωριό που τώρα διαμένω και έχω την επιχείρησή μου στην Φίκη, στην ποδοσφαιρική ομάδα. Εκεί οι απαιτήσεις είναι πιο μεγάλες βέβαια. Κινούμαστε πιο συλλογικά. Αλλά δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε μια χαρά μέχρι στιγμής. Καλά πηγαίνετε. Κινούμαστε αξιοπρεπέστατα, πιστεύω. Βοηθάμε, προσπαθούμε τον κόσμο να τον φέρουμε στα γήπεδα. Ένα άλλο πόστο που έχω διατελέσει είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων στον τομέα μου και από εκεί έχω προσφέρει και στην καθημερινότητα του πολίτη έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλω να πει αυτό λόγο, ο κόσμος με ξέρει και γνωρίζει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλήσετε. Γι' αυτό είπα πριν να μιλήσουμε λίγο για πράγματα που έχετε κάνει και δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Και κάποια από αυτά είναι, όπως είπατε πριν, και η ανασχόληση. Μερικοί λένε ότι η ανασχόληση, ξέρω με τον αθλητισμό, σιγά τι μπορεί να προσφέρει και να κι όμως είναι ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να υπάρξει. Είναι ό,τι πιο σοβαρό να καταφέρουμε να φέρουμε τους νέους στα γήπεδα. Να τους πάρουμε από τα καφέ, όχι με την έννοια του να φύγουν από το καφέ για να μην πιούν τον καφέ, αλλά για να μην μπλέξουν σε κάτι παραπάνω. Όταν σε μια ομάδα ποδοσφαιρική, παράδειγμα, όταν μαθαίνεις να δουλεύεις συλλογικά, αυτό καρφώνεται μέσα στο μυαλό σου και νομίζω και στη μετέπειτα σου ζωή μαθαίνεις να δουλεύεις συλλογικά και ομαδικά και πετυχαίνεις πάντα περισσότερα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ από ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, πέρα των γνωριμιών και των ανθρώπων που μπορείς να γνωρίσεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο, τελευταίο, για να κλείσουμε και όλα με αυτό. Όλες αυτές τις μέρες, και φαντάζομαι να θα συνεχιστεί μέχρι και τις εκλογές, κάνετε μια σειρά από περιοδίες. Όταν πάτε στα ορεινά, βρίσκετε κοινά σημεία με τους κατοίκους εκεί σε σχέση με τον κάμπο, γιατί είναι ένας δήμος τεράστιος και αυτό είναι το φοβερό πάνω απ' όλα. Υπάρχουν κοινά σημεία, υπάρχουν κοινά προβλήματα στους κατοίκους που να μπορείτε να πείτε αύριο, εγώ ναι, μεν, μπορεί να είμαι Μπιαλία, να μένω στη Φίκη, να μην την είδω εκεί πέρα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν μια σειρά κοινά προβλήματα με τους κατοίκους του ορεινού όγκου, ούτως ώστε θα κάνουμε 5 πράγματα για να τα ξεπεράσουμε. Εγώ που είμαι από την Μπιαλία καταλαβαίνω, γιατί είμαι ορεινή περιοχή, καταλαβαίνω τι σημαίνει κατολιστήσεις, καταλαβαίνω τι σημαίνει να κλείνει εύκολα ο δρόμος, καταλαβαίνω τι σημαίνει να χιονίζει και για να μην έχεις πρόσβαση να πας στο σπίτι σου. Λίγο πολύ τα βιώνουμε σε πιο μικρό βαθμό βέβαια και στο χωριό μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο, τα μηχανήματα δεν έχουν εύκολες προσβάσεις, θα αργήσεις πιο πολύ να καθαρίσεις την όλη κατάσταση, αλλά λίγο ή πολύ ο κόσμος καταλαβαίνει. Τα προβλήματα μας είναι κοινά. Είναι κοινά σε πολλά σημεία, λέτε. Ναι, ναι.
Μπορεί κάποιος δηλαδή να τα δει συνολικά και σφαιρικά και μπορεί να έχει μια απάντηση σε όλα αυτά. Βεβαίως και μπορεί να τα δει. Κύριε Ζάχο, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα. Να πω στους τηλεθεατές και να κλείσουμε, να μας στηρίξει ο κόσμος, να μας εμπιστευτεί. Πιστεύω θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή στις 26 του Μάη. Πιστεύω ότι θα είμαστε και πρώτοι. Από εκεί και πέρα να απελευθερωθεί ο κόσμος από διάφορες πιέσεις που ακούγονται ή οτιδήποτε, να βάλει το χέρι στην καρδιά του και να ψηφίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σαν νέα δημοτική αρχή. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και πάλι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας με τον Δημήτρη Παπαθαμεσίου, γνωστός, δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις, όπου θα συζητήσουμε τα του Δήμου Τρικαίων. Εδώ κυρίες και κύριοι, κοντός ψαλμός, δεύτερο μέρος εκπομπής και αυτή τη φορά στο στούντιο έχουμε τον επικεφαλής του Φυσάη Κόντα. Το Φυσάη Κόντα βέβαια θα μας πίνει σε όλους μας και γιατί δίνει σε μια σημαντική πορεία και μάλιστα με έναν καταγγελτικό και επικοδημητικό παράλληλα λόγο και ρόλο στα δημοτικά πράγματα της πόλης. Τον εκπρόσωπο δηλαδή, τον αρχηγό του Φυσάη Κόντρα, τον Δημήτρη Παπαθανασίου. Όχι αρχηγός ο Χριστός, εντάξει. Εντάξει, επικεφαλής. Έτσι, ναι. Επικεφαλής. Μου επιτρέπεις τον Νίκο, έτσι. Ναι, φυσικά, ούτως ή άλλως τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Θέλω να πω, παράταξη, κόμμα, οτιδήποτε στην Ελλάδα χωρίς αρχηγό δεν γίνεται. Δεν μ' αρέσει η ορολογία του αρχηγός. Εγώ θα πει στους συντρόφους, μισό βήμα μπροστά θα έλεγα, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα το επικεφαλής το δέχομαι γιατί είναι θεσμικό. Το αρχηγό, άστο για άλλους. Σε στενοχωρεί λίγο το ότι το εγκαταλείπεις. Δεν εγκαταλείπω τίποτα. Δεν εγκαταλείπουμε τίποτα. Σε φάση, τα δημοτικά πράγματα απέχεις. Υπάρχει μια συλλογικότητα η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει ενεργής και στο μέλλον και στο άμεσο και στο απότερο. Σαν ας το πούμε έτσι συλλογικότητα παρέμβασης και σκέψης πάνω στην Δήμο Τρικαίων. Βέβαια θα μου πεις από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιος εκπρόσωπος. Είναι άλλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν εγκαταλείψαμε την προσπάθεια. 9 χρόνια τραβήξαμε κουπί πραγματικά στο Δήμο για την πόλη και για τα χωριά του Δήμου Τρικαίων. Αφήσαμε την παρακαταθήκη μας. Νομίζω όμως ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος και νομίζω στην συγκεκριμένη περίπτωση σωστά και νομίζω ήταν επιβεβλημένη απόφαση και για υποκειμενικούς και για αντικειμενικούς λόγους το Φυσιακό για την ανατροπή να τερματίσει, να αναστείλει καλύτερα τη λειτουργία του. Ούτως ώστε να δώσει χώρο σε άλλες δυνάμεις. Ωραία, λοιπόν. Δεν βάλατε τη Λία, βάλατε ένα κόμμα. Στο κόμμα που βάλατε, αν κάνατε μια αποτίμηση γυρνώντας πίσω και κοιτώντας, θα λέγατε ότι εμείς πετύχαμε 5 πράγματα που είχαμε βάλει ως στόχο, 10 πράγματα από τα 20 που βάλαμε ως στόχο. Ποια είναι η αποτίμηση? Νομίζω, Χρήστο, ότι η αποτίμηση είναι θετική και δεν την κάνουμε μόνο εμείς, την κάνει η τοπική κοινωνία. Οι κουβέντες που και η αποδοχή που δεχόμαστε από τον κόσμο και τους πολίτες των Τρικάλων, αυτό ακριβώς μας δείχνει ότι έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας, όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και έξω από αυτό. Έχουμε περάσει πράγματα, κατεβάσαμε προτάσεις, επεξεργασίες για συγκεκριμένα προβλήματα του Δήμου και των χωριών των περιφερειακών κοινοτήτων. Και για κοινωνικά ζητήματα και για πολιτικά ζητήματα και για ζητήματα περιβάλλοντος. Ο κόσμος νομίζω ότι το έχει αποτιμήσει θετικά. Από εκεί και πέρα όλα είναι σε κίνηση, τίποτα δεν σταματάει. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και αύριο, δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και τους αγώνες και θα παλεύουμε για μια διαφορετική έτσι, λειτουργία στο Δήμο Τρικαίων με όποια... Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, αν σε ζητούσα να κάνεις μια κριτική στην παρούσα Δημοτική Αρχή, γιατί είναι 4,5 χρόνια, πού θα εστίαζες και τι θα έλεγες στον κύριο Παπαστεργίου τώρα? Τα λέω από πολύ νωρίτερα, τα έχω πει και
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει και στο Δημόσιο Διάλογο και με τις παρεμβάσεις που κάναμε. Θεωρούμε ότι τα 5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής της σημερινής, της απερχόμενης, ήταν 5 χρόνια που λειτουργήσαν μόνο σε επικοινωνιακό επίπεδο. Τα προβλήματα, τα δομικά προβλήματα του Δήμου, που δεν είναι μόνο τα οικονομικά του, αν και αυτά δεν είχε καμιά ιδιαίτερη έτσι πρόοδο, αλλά τα δομικά προβλήματα του Δήμου παρέμειναν, ανανέωσε τα δάνεια, ανανέωσε τις δανειακές συμβάσεις, επιμήκυνε τις δανειακές συμβάσεις, αυτό που έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Χρήστου του Λάπα. Λοιπόν, δεν έκανε θαύματα, έκανε κατασχέσεις όμως, μάζεψε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μικροκαταθέτες και από μικρές αποταμιεύσεις συμπολιτών μας μέσα σε ένα βράδυ. Θυμόμαστε όλες αυτές. Πολλοί ακόμη πληρώνουν τις συνέπειες. Και ακόμα αυτοί πολλοί πληρώνουν και πολύ πιθανόν να είναι και στα σχέδια. Εσύ ως δικηγόρος τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας. Το φοβερό εκείνο, την φοβερή εκείνη περίοδο που πραγματικά όλος ο κόσμος τις παραμονές των Χριστουγέννων, να θυμηθούμε ότι πήγαινε να πάρει τα 100, τα 200, τα 300, τα 500 ευρώ που είχε στο λογαριασμό του για να κάνει γιορτές αυτός και η οικογένειά του και έβλεπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί υπήρχε μια δέσμευση για κλήσεις παράνομες στάθμευσης πριν από 15 και 20 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία έχει καταγραφεί, ο κόσμος τη θυμάται. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτά τα 5 χρόνια δεν λύθηκε κανένα από τα δομικά προβλήματα του Δήμου. Δεν. Και αυτό το έχω δηλώσει και το έχω καταθέσει και στα πρόσφατα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν ξεκίνησε πραγματικά, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο έργα, δεν ξεκίνησε κανένα έργο. Έστω στις υποδομές του Δήμου που να το ξεκίνησε, να το σχεδίασε, να το ξεκίνησε και να άρχισε να το υλοποιεί τουλάχιστον η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια δόθηκε βάρος στην επικοινωνιακή προσπάθεια του Δημάρχου να παρουσιαστεί ως ένας έξυπνος Δήμαρχος με πραγματικά έτσι, πανελλήνια εμβέλεια. Αυτό μπορεί να το κατάφερε, αλλά να θυμίσω όμως όλους και πρώτον καλύτερος και στον Δήμαρχό μας, ότι δεν ψηφίζουν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, δεν ψηφίζουν οι κάτοικοι των Χανίων, ψηφίζουν οι Τρικαλνοί και οι Τρικαλνοί ζουν 24 ώρες 24 ώρες τα προβλήματα στην πόλη και στα χωριά του Δήμου, τα οποία πραγματικά αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει επιλύσει. Πάμε λίγο στα χωριά, αυτό ακριβώς. Μίλησε για χωριά. Εγώ κατά καιρούς ως δημοσιογράφος δέχομαι ένα σωρό παράπονα κάτοικων από τα διάφορα χωριά, ότι ξεχαστήκαμε, δεν πήγε κανείς, δεν. Το προσλαμβάνεις και εσύ αυτό. Ναι, η καθαριότητα, παραδείγματος χάρη, δόθηκε στην ΠΑΔΙΘ και ουσιαστικά δόθηκε σε μια ιδιωτική εργολαβική σύμβαση. Η καθαριότητα στους πρώην καρικοδοστηριακούς δήμους, περιφερειακούς, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν παράπονα πολλά για την καθαριότητα, για την αποκομωδία των απορριμμάτων, υπάρχουν παράπονα πολλά ότι έχουν εγκαταληφθεί δημόσιοι χώροι, πλατείες, η αγροτική οδοπία δεν έχει προχωρήσει. Βέβαια, βλέπουμε τώρα μια επικοινωνιακή επίθεση με νούμερα και κολλάζ και τα λοιπά που κάνει ο Δήμαρχος και το επιτελείο του, το επικοινωνιακό, τα οποία όμως όλα αυτά επικοινωνιακά τρίκ δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο των χωριών ότι τα προηγούμενα 5 χρόνια δόθηκαν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Εγώ έχω να καταθέσω μόνο το εξής, ότι ο Δήμαρχος πήγε 25 φορές στις Βρυξέλλες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι, παραδείγματος χάρη στη Φωτάδα, μπορεί να πήγε λιγότερες από 5 αυτά τα 5 χρόνια. Συνεπώς, αυτό θα βγει κάποια στιγμή. Ο κόσμος προφανώς το έχει καταγράψει και θα το καταλογίσει στις επόμενες εκλογές και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το εκλογικό θα είναι και ανάλογο των προσπαθειών που έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή. Η εμπειρία σου δείχνει δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι ότι δείχνει η εμπειρία μου, δεν είναι ότι δείχνουν τα αριθμητικά δεδομένα, κυρίως είναι τα πολιτικά δεδομένα εκείνα που δείχνουν δεύτερη Κυριακή. Το έλεγα και πριν ανακύψουν οι τρεις νέες υποψηφιότητες, όταν είχαμε να κάνουμε με τους 4 δημοτικές παρατάξεις που είναι και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα που είναι και 7, νομίζω ότι είναι δεδομένη η δεύτερη Κυριακή και προφανώς θα είναι δεδομένη, κατά την άποψή μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου τουλάχιστον η ταπεινή, θα είναι δεδομένη και η μείωση του εκλογικού ποσοστού του σημερινού Δημάρχου. Δηλαδή θεωρώ ότι το 38% που είχε λάβει την πρώτη Κυριακή του 2014 είναι ένα μάλλον δύσκολο ποσοστό να πιαστεί με αυτά τα πολιτικά και εκλογικά δεδομένα. Ακούμε ποσοστά της τάξης ακόμη και της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Ακόμη και τώρα δηλαδή, μετά τους 7 συνδυασμούς, μετά την κατάσταση των συνδυασμών, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι του κ. Υποψηφίου, νομίζω και ο ίδιος το κάπου το είπε, ότι μπορεί ακόμη και τώρα λέει να κερδιθεί ο Δήμος από την πρώτη Κυριακή.
Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να έχει βάση. Δεν είμαι εκλογολόγος, Χρήστο. Εγώ κάνω μια εκτίμηση πολιτική. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του, είναι σεβαστή καθόλου. Θεωρώ όμως σαν πολιτικό δεδομένο το γεγονός ότι έχουν ανακύψει τρεις συνδυασμοί την προηγούμενη Κυριακή, έστω και οι συνδυασμοί αυτοί που λέμε της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι κινούνται όλοι οι συνδυασμοί αυτοί, κινούνται στον χώρο της συντηρητικής παράταξης, της λαϊκής δεξιάς, ναι, και προφανώς και της φασιστικής, έτσι, ναζιστικού μορφώματος, έτσι. Αυτοί όλοι οι ψήφοι που θα αποσπάσουν αυτές τις παρατάξεις νομίζω ότι βγαίνουν από το σακούλι του κυρίου Παπαστεργίου. Ήταν αυτοί οι ψήφοι που το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το 2014 ενίσχυσαν την παράταξη του κυρίου Παπαστεργίου, ειδικά με το σύνθημα της Ρεβάνς, ότι να ξαναπάρουμε το Δήμο στα χέρια τα δικά μας, στα χέρια των νεοδημοκρατών γενικότερα, έτσι, των ανθρώπων της συντηρητικής παράταξης. Τώρα αυτοί οι ψήφοι θα φύγουν από το σακούλι του κ. Παπαστεργίου. Νομίζω ότι, να κάνω και αυτή την εκτίμηση, ότι υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και αυτό ακριβώς νομίζω ότι εκπροσωπεί και η κίνηση, ιδίως των συνδυασμών του κ. Μητσούλη, του κ. Τσιγάρα και του κ. Μπετσιμέα, ένα κομμάτι δηλαδή των συντηρητικών ανθρώπων είναι δυσαρεστημένοι με την προσπάθεια του κ. Παπαστεργίου και την όλη αυτή η διαχείριση που έκανε την προηγούμενη πενταετία, και αυτό ακριβώς εκφράζουν με την κάθοδό τους στις δημοτικές εκλογές. Γιατί και ο Γιώργος Μητσούλης και οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ούτε κομμουνιστές, ούτε αριστεροί, ούτε οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εκεί βλέπω ότι αποδυναμώνεται εντελώς. Πιστεύεις ότι ήταν στρατηγικό και το λάθος του κ. Παπαστεργίου να συνταχθεί με τον κ. Χατζηγάκη και γνωρίζοντας περισσότερο ότι έχοντας ήδη τη σχέση που έχει με τον Θανάση τον Λιούτα, άρα και όταν συμμάχησε με τον κύριο Χατζηγάκη, έχει κάψει τη σταυρία και έχει βάλει όλους τους άλλους απέναντι. Αυτό ήταν ένα από τα στρατηγικά λάθη του κυρίου Παπαστεργίου. Ο κύριος Παπαστεργίου είναι έξυπνος άνθρωπος, ανεξάρτητα το τι, πώς πολιτεύεται. Και νομίζω ειδικά σε τέτοιου είδους κινήσεις κάνει συγκεκριμένες, έτσι, έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δεν πολύ γνωρίζω τα πράγματα της εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως ότι είναι μια αμβάντα που δίνει, που έδωσε στην υποψηφιότητα του νέου μέλους της οικογένειας Χατζηγάκη. Και νομίζω ότι αυτό έχει επιδράσει αρνητικά όσον αφορά τον εσωτερικό σχετισμό των δυνάμεων των πολιτικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Και ίσως αυτό να του βγει και δημιουργήσει πρόβλημα εκλογικής επιρροής. Έχετε ταχθεί αρκετά ανοιχτά υπέρ του Γιώργου του Καϊκή εδώ και αρκετό καιρό, και μάλιστα για πρώτη φορά στην εκπομπή μου κιόλα. Ακριβώς. Τηλεδιοφωνική. Τηλεδιοφωνική, έτσι. Και καμιά φορά μπερδεύομαι. Λέω κοντό ψαλό, χαμηλέ πτήσει και το γράφω και εδώ για να μην μπερδευτώ. Να το λοιπόν, προσέξει. Ναι. Έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Γιώργου του Καϊκή. Πιστεύετε πως έχει ελπίδες ο Γιώργος Καϊκής να πάει στη δεύτερη Κυριακή? Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε αυτή τη φορά έναν άλλον αέρα υπέρ του Γιώργου του Καϊκή. Και με την προσθήκη του Κολοβράντζα, με κάποιες άλλες προσθήκες οι οποίες δεν είναι ακριβώς κουκουέ, φαίνεται να κάνει ένα μικρό άνοιγμα. Αρκεί, πιστεύεις, αυτό το άνοιγμα ούτως ώστε να καταφέρει να πάει στο δεύτερο γύρο? Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, για να εκμεριστευτώ κάτι, και το 2002 και το 2006, αν και δεν ήμουν κουκουέ ποτέ, ούτε ήμουν γραμμένος, ούτε καν ψήφιζα ποτέ κουκουέ, το υπερψήφιζα. Γιατί και στις δύο εκλογικές εκείνες αναμετρήσεις η αριστερά δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί από άλλο, δεν εκπροσωπούνταν από άλλο συνδυασμό και από άλλη παράταξη στις δημοτικές εκλογές. Θυμάστε, το φόρουμ είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 1998. Το Φυσάει Κόντρα βγήκε το 2010, υποστήριξε τις δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης και τον Αχιλλέα του Κανταρτζή το 2 και τον Γιώργο του Καϊκή το 2006 σαν υποψηφίους δημάρχους. Θα το κάνω ξανά και τώρα, γιατί θεωρώ ότι από τα 7 ψηφοδέλτια το μόνο που ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις προσωπικές μου, και όχι μόνο τις προσωπικές μου, αλλά και άλλων συντρόφων που βρισκόμασταν στο Φυσάει Κόντρα και συναγωνιστών, που ανταποκρίνεται στις επιταγές και τα κυβεύματα, τα πολιτικά, δηλαδή την πάλη ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στην νεοφιλελεύθερη λιτότητα, ειδικότερα στην λιτότητα και στο Γκαλλικράτη και στο Κλειστένι, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί και σχεδιάζονται, έχουν σχεδιαστεί και έχουν εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης μπορεί να το παλέψει και να αγωνιστεί για την ανατροπή τους. Τώρα, δεν είμαστε κουκουέ.
Ποτέ δεν είπα ότι είμαι οπαδός του Κομμουνιστικού Κόμματος, όμως δεν μπορώ να σταθώ αδιάφορος ή να απέχω από μια μάχη στην οποία το μοναδικό από τα 7 ψηφοδέλτια είναι αυτό του Γιώργου του Καΐκη, με το οποίο φυσικά θα στηρίξουμε όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να μην κρύβομαι, έχω μάθει στη ζωή μου να προσπαθώ, ακόμα κι αν δεν είναι αυτή η πολιτική, ας το πούμε, αυτό το πολιτικό υποκείμενο που με εκφράζει απόλυτα, όταν ξεκινάω και από διαφορετικές αφετηρίες και με τις διαφωνίες που μπορεί να είχαμε και έχουμε ασφαλώς με τους συναγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Λαϊκής Σπήρωσης, δεν μπορώ να μείνω απαθής. Και ειδικότερα δεν μπορώ να μείνω απαθής από τη στιγμή που κατεβαίνει χρυσαυγίτικο ψηφοδέλτιο στα Τρίκαλα, δεν μπορώ να μείνω απαθής από τη στιγμή που από τα 7 ψηφοδέλτια, τα υπόλοιπα 6 κινούνται από το χώρο της φασιστικής δεξιάς μέχρι το χώρο της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας. Συνεπώς θα δώσουμε αυτή τη μάχη από τις γραμμές της Λαϊκής Σπήρωσης για να δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί ο προοδευτικός κόσμος σε ένα μέτωπο αντιμνημονιακό, σε ένα μέτωπο ανατροπής και ρήξης και με το ισχύον τοπικό κατεστημένο στο Δήμο Τρικαίων. Να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά τα του Δήμου, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλι, να μιλήσουμε λίγο για τη ΛΑΕ, αλλά και για την ανυπότακτη Θεσσαλία που κατεβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας με τη ΛΑΕ. Η ερώτησή μου είναι πια. Από το ποσοστό που πήρε ο Δημήτρης Παπαθανασίου στις περασμένες εκλογές, ποιο είναι αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θα πάει στο Γιώργο τον Καΐκη? Πόσο κομμάτι είναι αυτό? Πόσο κομμάτι έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο κομμάτι έχει μείνει πλέον? Γιατί στις περασμένες εκλογές, μην ξεχνάμε, κατέβηξε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πόσο το υπολογίζεις ως ποσοστό αυτό, αν μπορεί να υπολογιστεί βέβαια? Στην κοινωνία, Χρήστο, υπάρχει κινητικότητα. Το 2014, λαμβάνοντας σχεδόν 10% και 4.000 ψηφοδέλτια το Φυσάη Κόντρα, εξέφρασε όχι ολοκληρωτικά, αλλά ένα πολύ μεγάλο χώρο του προοδευτικού κόσμου στην κοινωνία των Τρικάλων που ήθελαν κάτι διαφορετικό. Και αυτό επιδιώξαμε να εκφράσουμε και νομίζω ότι καταφέραμε σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό να το εκφράσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρώ ότι δεν μπορούν να τσουβαλιαστούν και να πάνε από τη στιγμή που, ακόμα και αν από αυτούς πολλοί ψηφίζουν και στηρίζουν ακόμα την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα τσουβαλιαστούν με τη λογική της συνεργασίας με ένα άλλο ψηφοδέλτιο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα ψηφοδέλτιο που το στηρίζει το ΚΙΝΑΛ, που το στηρίζει καταρχήν η δημοτική παράταξη του κ. Λάπα, του Κώστα του Κρεμίδα. Θεωρώ ότι θα αντιδράσουν σε αυτή την επιλογή και θα στηρίξουν ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι πιο κοντά στις δικές τους επιδιώξεις και τα δικά τους οράματα. Και θα στηρίξουν στο κάτω-κάτω ένα ψηφοδέλτιο, στο οποίο ο επικεφαλής του είναι αναγνωρισμένο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πολυετή εμπειρία στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, με συγκεκριμένες ικανότητες, και με συγκεκριμένη αρτιότητα πολιτική και ιδεολογική. Νομίζω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό το 10% θα στηρίξει αυτή τη φορά το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Σπήρωσης και πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι την Κυριακή των εκλογών της 26 Μαΐου μπορεί το βράδυ να δούμε πράγματα τα οποία έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ζούμε 82. Και να θυμηθούμε τις εποχές του Τάκη του Παπα-Νικολάου και το ελπίζω. Ναι. Παλεύουμε. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι είναι θέσφατο. Όμως εμείς στην αριστερά νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτός ο κόσμος των Τρικάλων να εκφραστεί μέσα από μια τέτοια προσπάθεια. Ειδικά σε μια ενωτική διάθεση και με πραγματικά έτσι ανοιχτό μυαλό και άλλες δυνάμεις της αριστεράς, όχι μόνο της Λαϊκής Ενότητας και της Αντασία, θέλω να πιστεύω, και άλλων κομματιών της κοινωνικής αριστεράς, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν η τοπάθεια, θα ήταν αποφυγή των ευθυνών που αντιστοιχούν στις πλάτες μας να αναδείξουμε μια αγωνιστική δύναμη στο Δήμο. Πολύ περισσότερο όπως είπατε πριν, τώρα που πλέον υπάρχει και η Χρυσή Αυγή στο παιχνίδι. Έτσι. Πάμε λίγο και στην ανυπότακτη Θεσσαλία, όπου κατεβαίνετε ως ΛΑΕ εκεί. Εκεί καταβαίνουμε ως ΛΑΕ και ως Λαϊκή Ενότητα και άλλες προσωπικότητες του χώρου της ανένταξης αριστεράς. Σε μια δύσκολη ομολογουμένως συγκυρία και πολιτικά ασφαλώς, αλλά και για λόγους αντικειμενικούς, και εκεί υπάρχουν δυνατότητες. Οι δυνατότητες μας είναι ασφαλώς περιορισμένες όσον αφορά την παρέμβασή μας. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια όμως. Θέλουμε να εκφραστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η φωνή της ανυπότακτης Θεσσαλίας, του ψηφοδελτίου μας, με επικεφαλής υποψήφιο περιφερειακή τον Κώστα του Δελιμήτρο, πρώην βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο εξάμεινο εκείνο το περίφημο του 2015. Με αγωνιστική διάθεση.
Ναι, ο άνθρωπος ήταν συνεπής, παραιτήθηκε. Θα μπορούσε και σήμερα να είναι βουλευτής. Ήταν δεύτερος στην τάξη βουλευτής Μαγνησίας. Θα μπορούσε και σήμερα να ήταν βουλευτής, να λαμβάνει τον ωραίο του Μιστουλάκο, τα ωραία του προνόμια. Αλλά παραιτήθηκε, ψήφισε όχι στα μνημόνια. Και ο Κώστας Δελημήτρου σήμερα είναι και αυτός. Σου έκανα όπως... την ερώτηση στο ραδιόφωνο. Θέλω να την κάνω όμως και στην τηλεόραση. Πότε επιτέλους η αριστερά ή αν θες αυτό το κομμάτι της αριστεράς θα συμβαδίσει και θα πει εμείς βάζουμε στην άκρη τις μικρολεπτομέρειες και πάμε όλοι μαζί σε έναν συνδυασμό? Είναι πολύ εύκολη απάντηση για μένα που ανήκω στη λαϊκή ενότητα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης πριν περίπου ένα μήνα είπε ότι εμείς βάζουμε την υπογραφή μας σε ένα, σύμφωνο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως η Ανταρσία, όπως δυνάμεις της πλεύσης ελευθερίας κτλ. Να κατεβούμε όλοι μαζί. Εγώ βάζω την υπογραφή μου, τίποτα άλλο δεν θέλω να βάλω. Ελάτε να τη βάλετε κι εσείς. Αυτή την πρόκληση και πρόσκληση του Παναγιώτη του Λαφαζάνη, γραμματέα της Λαϊκής Ενότησης, οι υπόλοιπες δυνάμεις δεν απαντήσαν. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Απάντησαν με άλλο ψηφοδέλτιο. Απάντησαν με άλλο ψηφοδέλτιο σε όλες τις άλλες περιφέρειες, με αποτέλεσμα κι εμείς να είμαστε σε αυτή τη θέση να κατεβάζουμε το δικό μας ψηφοδέλτιο με τις δικές μας δυνάμεις για να διατηρήσουμε το δικαίωμα να έχουμε τη δική μας φωνή. Δημήτρη Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μας έκανες στο στούντιο για να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Δική μου χαρά, να χρήσω πραγματικά όταν μιλάμε έχουμε νομίζω πάντα. και δίνουμε τροφή για σκέψη και στους υπόλοιπους. Και μπορούμε να προβιβάζουμε πολλές ώρες κιόλα. Εδώ θα είμαστε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί εδώ με την Δήμητρα Νάτσινα, υποψήφια περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό του Κώστα Αγοραστού. Εδώ κυρίες και κύριοι, τρίτο μέρος εκπομπής Κοντός Ψαλμός και φιλοξενούμενοι αυτή τη φορά η γνωστή στους περισσότερους σας γιατρός, γιατί οι γιατροί, αν μη τι άλλο, έχουν αναγνωρισιμότητα και την αγάπη όλων μας. Πολύ περισσότερο δε, εάν είναι σαν την κυρία Δήμητρα Νάτσινα, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Κώστα τον Αγοραστό, με την συμμαχία υπέρ των Θεσσαλών. Και των πολιτών. Των πολιτών. Ναι. Μπέρδεψόντως το. Είχαμε μια διαφωνία πριν με τον Ηλία του Καμεραμάν γι' αυτό. Με τον συνδυασμό του Κώστα του Αγοραστού, με τον κύριο Μιχαλάκη, αν και διεκδικείται και ίδιο πλέον σταυρό, γιατί και ο κύριος Μιχαλάκης είναι που διεκδικεί σταυρό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω στην κυρία Νάτσινα είναι από την ιατρική στην πολιτική. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, κυρία Νάτσινα? Πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας. Να καλησπερίσω και τους τηλεθεατές μας. Στην ερώτησή μας τώρα, θεωρώ ότι τόσο η πολιτική όσο και ο τομέας της υγείας έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Και αυτό είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε, επειδή εγώ θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος προσφοράς και αυτό το λαμβάνω από μηνύματα των ασθενών ως γιατρός, όπως προανέφερες Χρήστο και παραπάνω. Μπορώ να το πω κι εγώ αυτό, να είσαι σίγουρη, γιατί όσες φορές έτυχε να βρεθώ στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, βλέπω το πόσο πραγματικά έτσι αγκαλιάζει ο κόσμος, να το πω αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή θεωρώ ότι έχουν ένα κοινό παρονομαστή αυτό της προσφοράς, θεώρησα κι εγώ να συμβάλλω, να συνδράμω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, από αυτό το μετερίζει της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, μάλλον μπορεί να είναι η πρώτη φορά που κατέρχεσαι στα κοινά, αλλά με τα κοινά ασχολείσαι χρόνια τώρα, έτσι. Ένα δραστήριο άτομο, πολιτικοποιημένο άτομο. Αυτό είναι αλήθεια, Χρήστο. Όντως, και ειδικά εδώ με το συνδυασμό του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό, κάνει πολλές περιοδίες και με τον Χρήστο Μιχαλάκη. Όντως γνωρίζω, μπορεί να είναι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά δεν σαφώς... Είναι πρωτόγνωρο το να ζητάς την ψήφο, έτσι. Την έχω ζητήσει πολλές φορές για άλλους υποψηφίους. Γιατί στην περιφέρεια και όχι στο Δήμο Τρικαίων, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι και από εδώ είχες κάποιες κρούσεις, κάποιες επαφές. Κοιτάξτε να δείτε.
γιατί στην περιφέρεια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχω μεγαλώσει στη Φαρκαδόνα. Μία περιοχή που γνωρίζουμε παιδινή, αγροτική περιοχή, οπότε μπορώ να γνωρίζω τα προβλήματα των συνανθρώπων μου, από τα προβλήματα των αγροτών, από πρώτο χέρι. Έπειτα ζω και δραστηριοποιούμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια στην πόλη των Τρικάλων, όπου έχω κάνει και την οικογένειά μου. Οπότε μπορώ να γνωρίζω τα προβλήματα της αστικής καθημερινότητας. Εγώ θα πω παράλληλα και το ρενού όγκο, έτσι, γιατί... Σαφώς. Δεν μπορούμε να το αμελήσουμε αυτό ή να μην το πούμε. Λόγω της ιδιότητάς μου είμαι, να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι είμαι επιμελήτρια στο Κέντρο Υγείας Πύλης και είμαι υπεύθυνη στο Περιφερειακό Ιδρύο των Στουρναρέικων, μια αρκετά απομακρυσμένη περιοχή. Οπότε... Θα συζητήσουμε και λίγο γι' αυτό, για τα προβλήματα τα οποία συναντά κάποιος στην περιοχή, γιατί προτάσεις, γιατί έχεις προτάσεις, από ό,τι ξέρω, ως γιατρός σε κάποια ζητήματα που μπορεί, έτσι, και είναι εφικτό από πλευρά της περιφέρειας να υπάρξει μια παρέμβαση. Γιατί με το συνδυασμό του κοστόβορος του, πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί θα συζητήσουμε τα ζητήματα της ιατρικής και που θα μπορούσατε να παρέμβετε. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί με το συνδυασμό του κόστου αγοραστού. Ναι. Γιατί, πέραν της τιμητικής πρότασης που έγινε ως προς το πρόσωπό μου, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αξίες, είναι ένας έμπειρος στα αυτοδιοικητικά. Αυτό έχει αποδειχθεί με το έργο που παράγει, ειδικά στο νομό μας. Ένας άνθρωπος έντιμος, ένας άνθρωπος δυνατός και οι πολιτικές του πεπιθήσεις ταιριάζουν πολύ με τις προσωπικές μου, μάλλον οι πολιτικές του ιδέες ταιριάζουν πολύ με τις προσωπικές μου πεπιθήσεις. Και για το λόγο αυτό επέλεξα να κατέβω κι εγώ, να θέσω κι εγώ την υποψηφιότητά μου στο συνδυασμό Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών του κυρίου Κώστα Αγοραστό και να συνδράμω κι εγώ, όπως προανέφερα, με τις δικές μου δυνάμεις για το καλύτερο του τόπου που ζω και εγώ και η οικογένειά μου και θα θελήσω μέσω αυτού, αν μου δοθεί η ευκαιρία, αν... Να έρθουμε σε αυτό τώρα, μιας και αναφέρεις σε αυτό. Είπαμε πριν ότι είσαι στα Στουρναρέικα, ένα όντως απομακρυσμένο χωριό. Σας επισκέπτονται εκεί και από το Κέντρο Υγείας και κάτοικοι αρκετών ορεινών χωριών. Ναι. Τι πιστεύεις πως πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους εκεί? Τι θα πρότεινες τόσο στον κύριο Αγοραστό, όσο και στον Δήμαρχο ενδεχομένως, έτσι, τον επόμενο Δήμαρχο Πύλης, τι θα μπορούσε να αλλάξει ή τι θα κατέθετε ως πρόταση συνολικότερα, αν σου λέει κάποιος, κύριε Ανάτσινα, πείτε μας, εφόσον ζείτε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, εφόσον εξετάζετε τους ανθρώπους, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σας μεταφέρουν τα προβλήματά τους, τι θα προτείνετε? Θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο, ότι πάντα η συνεργασία διαφόρων δομών, φορέων, όπως πολύ σωστά είπες, ακόμη και με το Δήμο Πύλης, σαφώς θα υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για το καλύτερο των πολιτών που ζουν στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Εγώ θέλω να πω ως γιατρός ότι στην υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις. Σαφώς όλοι οι πολίτες, είτε της αστικής περιοχής, αλλά και μιας και αναφερόμαστε για τους πολίτες του ορεινού όγκου, ναι, σαφώς πρέπει να έχουν ισότιμες παροχές υγείας. Ναι. Οι άνθρωποι τώρα που ζουν στα Στουρναρέικα, αλλά και ακόμα πιο απομακρυσμένα, όπως είναι το Βαθύρεμα, μέσω χώρα και ακόμα πιο πάνω όσο ανεβαίνουμε, σαφώς έχουν προβλήματα, γιατί δεν έχουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ειδικά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε καθημερινή βάση. Βέβαια καταλαβαίνω ότι στις μέρες μας και λόγω της κρίσης που περνάει η χώρα μας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί ακόμα και τα κέντρα υγείας, ακόμα και τα νοσοκομεία, σαφώς δεν είναι στελεχωμένα, δεν είναι σωστά επανδρομένα. Πρέπει όμως εμείς να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους
να νιώθουν την ασφάλεια ότι είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα τους, είμαστε κοντά τους. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τα θέματα της υγείας. Και συνολικότερα. Συνολικότερα. Όταν, ας πούμε, έρχεται ο χειμώνας, ξέρεις πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Βέβαια, εγώ μπορώ να πω, γιατί αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, ανεβαίνω πάντα στο περιφερικό ιατρείο, δεν τους έχω αφήσει ποτέ. Είναι άνθρωποι που τους αγαπάω, τους λατρεύω και ήδη αυτό το νιώθω και από τους ίδιους. Και το εισπράττεις. Βεβαίως το εισπράττω και θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι ότι είναι ίσως και η μεγαλύτερη ικανοποίηση, είναι η ηθική ικανοποίηση. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μου και με στηρίζουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Απλά θέλω να πω ότι η περιφέρεια, όσο και αν έχει προσφέρει, ποτέ δεν θα πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό το κομμάτι μόνο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξουν και άλλα έργα για να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί καταρχήν. Βασικό πράγμα. Σαφώς. Και όχι μόνο. Και ξέρεις, Χρήστο, πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιοχές δεν ζουν μόνο άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Ζουν και νέα άτομα, νέοι άνθρωποι. Άρα, οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους για να νιώθουν και αυτοί την ισοτιμία όσο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, να είμαστε δίπλα τους. Και ακριβώς, να μπορούν να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες με όλους εμάς. Σαφώς. Θεωρείτε ικανοποιητικό το έργο που έχει γίνει σήμερα στο νομό του Κάρμου από πλευράς περιφέρειας? Γιατί, όπως είπαμε πριν, γυρνάτε πλέον στο νομό. Ναι. Θεωρώ ότι το έργο που έχει παραχθεί από την παρούσα αυτοδιοικητική αρχή, ότι είναι όντως αξιόλογο. Το βλέπουμε άλλωστε, το βλέπουν και οι πολίτες και το εισπράττουμε με τις περιοδίες που κάνουμε από τους ανθρώπους εγώ που έρχομαι και όλες σε επαφή στην καθημερινότητά μου και λέγοντας τους ασθενείς μου πρώτα απ' όλα ότι θέτω υποψηφιότητα, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αρκετά. Βέβαια, ποτέ τα έργα δεν σταματούν. Θέλουμε κι άλλα. Βεβαίως. Είναι πολύ ικανοποιημένοι. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Και σε θέματα υγείας. Το προσλαμβάνετε αυτό στις περιοδίες τώρα που πάτε, ξέρω εγώ, έρχονται και λένε, παιδάκι μου, ευτυχώς υπήρχετε κι εσείς, ξέρω εγώ, και τέτοια. Φαντάζομαι ότι θα γίνει με Μιχαλάκη όλα αυτά. Ναι, στις περιοδίες που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, πραγματικά το λαμβάνουμε αυτά τα μηνύματα από τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχουν και πάντα στην πολιτική, δεν μπορεί να είσαι 100% αγαπητός προς όλους. Σαφώς θα υπάρχουν και δυσαρεστημένοι πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι, πίστεψέ με ειλικρινά, ότι αυτό που έχω λάβει τις τελευταίες ημέρες, γιατί μην ξεχνάω ότι έχω και τη δουλειά μου, δεν μπορώ να ακολουθώ σε όλες τις περιοδίες, όχι. Αλλά αυτό λαμβάνουμε, δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, μας αγκαλιάζουν πραγματικά, μας λένε τα προβλήματα που έχουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, σαφώς και κατανοούν ότι είναι δύσκολη η καιρή. Παρά αυτά όμως, είναι δίπλα μας και μας λένε, κάνουν υπομονή, γιατί σαφώς χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν όλα τα αιτήματα, χρειάζεται και χρόνος και υπομονή, Χρήστο. Αυτό θεωρώ εγώ. Η Δήμητρα Ενάση να το προσλαμβάνει αυτό. Λένε προχώρα, είμαστε δίπλα σου, καλά έκανες, ήταν σωστή η επιλογή αυτή. Ή σου λένε, κάτσε, πού θα πας, θα φύγεις από το ιατρείο, εμείς τι θα κάνουμε τώρα χωρίς εσένα? Χρήστο, καλή ερώτηση. Όντως, πραγματικά, οι άνθρωποι που εγώ έρχομαι σε άμεση επαφή κάθε μέρα και αυτοί είναι πάρα πολλοί, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Από τότε που ανακοινώθηκε ναι, η υποψηφιότητά μου, από τους πολλούς πολλούς ανθρώπους που έχω έρθει σε επαφή, να ήταν ένα-δύο άτομα που λένε, «Βρε γιατρέ, πώς θα τα καταφέρεις όλα?» Και βέβαια δεν πιστεύουν ποτέ ότι θα τους αφήσω, γιατί αυτό το έχω αποδείξει επανειλημμένως και όχι τώρα στην περίοδο των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από ειδικευόμενοι που υπήρξα, υπάρχουν άνθρωποι που έχω βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά το επάγγελμά μου το τιμώ και το αγαπώ. Γιατί είναι γνωστό ότι όταν δεν αγαπάς τη δουλειά σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Και όλο αυτό φαίνεται. Φαίνεται από τους ασθενείς, τους ανθρώπους που με αγκαλιάζουν πραγματικά. Και να πούμε ότι είσαι σε πάρα πολλοί τομείς, είσαι και στο τομή. Ναι, έτσι, είμαι πλέον, και υπεύθυνη ναι, και αρμόδια εδώ. Ναι, να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει τώρα που πιθανόν δεν γνωρίζει τι είναι τα τομή. Ναι. Γιατί λόγω του ότι συστεγάζεται μέσα στην παλιά δομή, να το πω ΙΚΑ, που όλοι ναι, έτσι το ξέρουν. Έτσι, ΙΚΑ το ξέρουν. Ναι, όλοι ΙΚΑ το ξέρουν. Ούτε ΕΦΚΑ, ΕΟΠΗ, κέντρο αστικού τύπου, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι έτσι, το ξέρουν ΙΚΑ. Και επειδή συστεγάζεται μέσα εκεί, να πούμε ότι η τομή είναι οι τοπικές ομάδες υγείας που παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, είτε αυτοί είναι ασφαλισμένοι είτε είναι ανασφάλιστοι. Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς, η οικονομική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται τελευταία χρόνια και φαντάζομαι τι θα βλέπετε και εσείς ως γιατροί με όλους τους ανασφάλιστους και πόσο φτώχεια και πόνος υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά, Χρήστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το κομμάτι. Έρχονται, μας λένε, δηλαδή εκτός από γιατρός είμαι και ψυχολόγος, είμαι ψυχοθεραπευτής. Υπάρχουν πραγματικά, πολλούς από τους ανθρώπους έχουν πόνο λόγω των προβλημάτων. Είναι οικονομικά πάρα πολύ δυσκολεμένα. Ποιο είναι το μήνυμα της Δήμητρας Ανάτσινα στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή την ώρα για τις εκλογές? Για τις εκλογές. Εγώ δεν θέλω να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά μιας και πρέπει να πούμε, να μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Εγώ θέλω να αφαιθώ στην κρίση των τηλεθεατών, και των τηλεθεατών αλλά και των συμπολιτών μου, να αποφασίσουν και να κρίνουν, να βάλουν το σταυρό, την ψήφο τους, να τιμήσουν άτομα που είναι επαγγελματίες και έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα, είτε αυτά είναι της πόλης, είτε είναι του κάμπου, είτε είναι του ορεινού όγκου, και να προσπαθήσουν να αποβάλουν από το μυαλό τους τις οποιοδήποτε ιδεολογίες έχουν, ότι είμαι τάδε χρώμα, ψηφίζω αυτόν γιατί θέλω να κοιτάξουν πάρα πολύ προσεκτικά. Να στηρίξουν ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Να στηρίξουν ανθρώπους που πιστεύουν πως από εκεί που θα είναι, να παραχθεί έργο. Γιατί εδώ θέλω να πω, Χρήστο, με συγχωρείς τώρα που θα φύγω και λίγο από το θέμα, αλλά είναι όντως σχετικό. Λίγο, ναι. Θέλω να πω ότι η περιφέρεια όντως διαχειρίζεται ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο, έτσι, χρημάτων, ναι, τα οποία θα πρέπει να διανέμονται πολύ συγκεκριμένα, κατόπιν αποφάσεων, και εφόσον το έχω προαναφέρει ότι όντως η περιφέρεια έχει παράγει έργο, ειδικά στο νομό μας. Απλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υγιή επιχειρηματικότητα, γιατί από αυτό παράγεται ο πλούτος. Οπότε θα πρέπει στην θέση αυτή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και να διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι, αλλά και ίσως να απαιτήσουν περισσότερα, και όλο αυτό για το κοινωνικό, για το συμφέρον του κοινωνικού όλου του συνόλου. Για το κοινωνικό σύνολο, για το καλό του τόπου, έτσι. Για το καλό του τόπου, βέβαια, όπως ακριβώς το είπες. Δήμητρα Ανάτσινα, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, γιατί μέχρι τις εκλογές έχετε μπόλικο δρόμο ακόμη μπροστά και μπόλικο τρέξιμο. Η αλήθεια είναι αυτή, η Χρήστο. Και να πάνε όλα κατευχήν για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναευχαριστήσω πάλι το κανάλι σας και τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ξανά την άλλη Πέμπτη, φυσικά, αναπόφευκτα πλέον, σε προεκλογικό κλίμα, και η επόμενη εκπομπή και η μεθεπόμενη, όσο το ξαναπούμε πάλι σιγά σιγά σε ρυθμούς, και πιστέψτε με ότι θα ξαναγυρίσουμε σε φοβερά ενδιαφέροντα θέματα. Όχι πως η πολιτική δεν είναι ενδιαφέρουσα, η πολιτική είναι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ενδιαφέρουσα, απλά εμείς την απαξιώσαμε, ή αν θέλετε την απαξιώσαν οι ίδιοι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα,
για να φτάσουμε στο σημείο να απαξιώσουμε κι εμείς οι πολίτες την πολιτική με ήττα. Καλό σας βράδυ και τα λέμε την άλλη Πέμπτη.